Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ποιοι είναι οι εκλεκτοί της αγάπης, τους οποίους θα τους γνωρίσουμε το Σάββατο το απόγευμα και για τους οποίους θα μιλήσει και τους έχει γράψει η Ρένα Τριανταφύλου, που είναι συγγραφές, είναι και συνάδελφος δημοσιογράφος. Καλησπέρα, Ρένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι η Ρένα Τριανταφυλίδου από τη Δράμα. Και η εκλεκτή της αγάπης είναι πραγματικά, όπως είπατε, ένα βιβλίο και που ταιριάζει λίγο με αυτά που είπατε πριν από λίγο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού, mm-hmm. παράλληλα με τα έντονα συναισθήματα τα οποία πηγάζουν ορμητικά μέσα από τους βίους των ηρώων. Να πω έτσι δύο λόγια για το βιβλίο, ναι. αν και θα χαρώ πάρα πολύ να βρεθείτε κι εσείς στην αυριανή παρουσίαση για να θα είμαστε εκεί, τα πούμε και να τα αναλύσουμε λίγο καλύτερα. Η εκλεκτή της αγάπης είναι λοιπόν ο τίτλος, όπως αναφέρατε κι εσείς. Εύλωτη όμως απορία ολονών μπορεί να είναι ποιοι είναι αυτοί οι εκλεκτοί της αγάπης, αλλά και όταν λέμε αγάπη τι εννοούμε. Ναι. Εδώ να ξεκαθαρίσω λοιπόν ότι η αγάπη λέγεται η βασική ηρωίδα του μυθιστορήματός μου. Είναι η επιλογή του ονόματος συμβολική, γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι τίποτα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε στη ζωή μας αν δεν είχαμε αγάπη. Τίποτα δεν θα ήταν άριστο, κατ' επέκταση, αν δεν ήταν επιλογή ανιδιοτελούς αγάπης. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, είναι. Επιλέχθηκε και το όνομα συμβολικά. Τώρα για ποιο λόγο γράφτηκε αυτό το βιβλίο θα μπορούσε κάποιος να με ρωτήσει, έτσι. Εγώ, Ρένα, θέλω να σε ρωτήσω κυρίως αυτό που λες, για ποιο λόγο το έγραψες και μάλιστα σε μια εποχή, δεν ξέρω πότε ακριβώς το έγραψε, που ίσως η αγάπη είναι από τα βασικά πράγματα που μας λείπουν, γιατί έχουμε βάλει το μυαλό μας σε άλλες διαδικασίες, διαφορετικές εντελώς, που έχουν να κάνουν με εντελώς ξεχωριστά πράγματα, όπως είναι το πώς θα επιβιώσουμε, το πώς θα βγάλουμε την αυριανή μέρα, το τι μας ξημερώνει. Και αυτό όμως που διεύει να είναι αποτέλεσμα μιας αγάπης, ό,τι όπως παρουσιάζεται μέσα από το βιβλίο, μιας αγάπης αλληλεγγύης. Λοιπόν, έτσι να πω ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να εξητάρει την ψυχική μας αδράνεια, για να μας πει ότι μπορούμε και καλύτερα, αρκεί να κατανοήσουμε ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Το βιβλίο αυτό λοιπόν δεν προσφέρει μόνο στον αναγνώστη ευχάριστες στιγμές, μια περιπλάνηση του νου που και αυτά είναι μέσα. Mm-hmm. Προβληματίζει έντονα όμως τον αναγνώστη, τον προτρέπει να κάνει ένα flashback στην εξελεκτική του διαδρομή. Και όλα αυτά μέσα από τη διαδρομή 5 εκλεκτών ηρώων ανθρώπων που οι ζωές τους έτσι απρόσμενα συγκλίνουν για να υπηρετήσουν ένα όραμα, για να κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα, για να μας πούν ότι ναι, ως Έλληνες είμαστε ωραίοι, όσες νοσηρές νοοτροπίες και αν έχουμε. Είμαστε ένας ενωμένος λαός, όταν ο διπλανός μας έχει ανάγκη ξέρουμε να του αγγίζουμε το χέρι, ξέρουμε να γινόμαστε φίλοι, ξέρουμε να αγαπάμε, ξέρουμε να συμπαραστεκόμαστε. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό και πιο ουσιαστικό πράγμα στη ζωή από αυτό, κατά την άποψή μου. Και πάλι άμα πέσουμε, Ρένα, φαντάζομαι πάλι τα ίδια ωραία λάθη θα κάνουμε και ξανασηκωθούμε. Και πάλι χέρι-χέρι θα πιαστούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι το όραμα το οποίο πηγάζει μέσα από αυτό το βιβλίο. Δεν θέλω να σας πω για αυτό το όραμα περισσότερα πράγματα, γιατί θέλω να το ανακαλύψετε μόνοι διαβάζοντας. Αυτό που έχω να πω όμως είναι ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να είναι ένας εκλεκτός για τον εαυτό μας, για το διπλανό μας, για τον άνθρωπο που βρίσκεται απέναντί μας, αρκεί να ψάξουμε λίγο βαθιά μέσα μας και να βρούμε αυτό το συνέστημα που λέγεται αγάπη, όπως είπες και εσύ πιο μπροστά. Αυτό είναι εξάλλου και το όραμα της ηρωίδας μου, της κυρίας αγάπης. Είναι ένα προϊόν δηλαδή μιας τέτοιας αγάπης. Και αυτό το puzzle στο εξώφυλλο τι θέλει να δείξει? Ο γραφίστας ήθελε ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο να πει ότι αυτό το puzzle είναι οι άνθρωποι που ενώνονται σε ένα κοινό στόχο. Είναι πώς το αντιλήφθηκε ο ίδιος. Και επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δίνω ελευθερίες και δεν επεμβαίνω ούτε σε παρουσιάσεις ούτε στο σχεδιασμό κάποιον, αφήνω ο καθένας να το αποτυπώσει αυτό που αισθάνεται. Ρένα, σε ευχαριστούμε θερμά. Να πούμε πολύ. Ότι η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει αύριο το απόγευμα στην Αστική Σχολή Κατερίνης. Στις 7:30 το απόγευμα. Και θα χαρώ πολύ να σε δω. Σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Yeah.